Θα ήθελα να δώσω κάποιες διευκρινήσεις σχετικά με τις ερωτήσεις του κυρίου Μελά. Σχετικά με την ένσταση αυτή που αναφέρει για τα ζώα, να πούμε ότι η διαδρομή του αγωγού είναι στην Ήπεθρο και πήγαν κάποια ή αγριογούρνα ή κάποιο άλλο ζώο και κατέστρεψε τον αγωγό. Οπότε σε συγκεκριμένο τετράμινο το ρολόι έγραψε υπερβολική κατανάλωση. Η Επιτροπή έκρινε ότι να πληρωθεί το νερό, αλλά όχι με κλιμάκωση. Τώρα, για μία άλλη αίτηση, η οποία δεν κατάλαβε την απάντηση, η κατανάλωση αντιστοιχεί σε ένα τετράμινο. Η αίτηση που είχε κάνει η κυρία, δεν μπορούμε να πούμε το όνομά της, έλεγε να, γιατί είναι επιχείρηση, να μοιραστεί η κατανάλωση στα τρία τετράμινα. Η Επιτροπή όμως, επειδή η επιχείρηση λειτουργούσε μόνο ένα τετράμινο και όταν πήγε ο καταμετρητής τέλος Σεπτέμβρη, μέτρησε ένα τετράμινο και είπε η κατανάλωση είναι ένα τετράμινο, οπότε δεν μπορεί να μοιραστεί. Γι' αυτό και δεν έγινε δεκτή η ένσταση αυτή. Τώρα να δώσω κάποιες διευκρινήσεις, γιατί ακούγονται μεγάλα ποσά, μεγάλα νούμερα. Ίσως και ο κύριος Μελάς, εντάξει, νομίζω άθελά του, ίσως να έχει πληροφορηθεί ακριβώς τι γίνεται. Να σας πω κάποια παραδείγματα. Ένας κύριος ο οποίος μέσω όρο ανά τετράμινο πληρώνει 70 με 90 ευρώ λογαριασμό. Του ήρθε ξαφνικά 8.874. Ένας άλλος κύριος που πληρώνει 110 ευρώ ανά τετράμινο, μέσο όρο. Του ήρθε λογαριασμός 10.755. Ένας άλλος κύριος που πληρώνει μέσο όρο 35 ευρώ ανά τετράμινο. Του ήρθε ο λογαριασμός 12.278. Ένας άλλος κύριος που πληρώνει 70 ευρώ ανά τετράμινο μέσο όρο, του ήρθε ο λογαριασμός 5.726 για ένα τετράμινο. Ένας άλλος κύριος που πληρώνει 120 ευρώ ανά τετράμινο, του ήρθε 11.000 ο λογαριασμός ευρώ. Και να πω και άλλο ένα παράδειγμα, για να μην σας κουράζω κιόλας. Ένας άλλος κύριος που του έρχεται περίπου στα 70 ευρώ ανά τετράμινο, 70 ευρώ ανά τετράμινο ο λογαριασμός του, αυτό έχει πάει η υπηρεσία επιτόπου και σύμφωνα με τον καταμετρητή και σύμφωνα με όλες τις μετρήσεις που έχουν γίνει όλα τα χρόνια, και του ήρθε ο λογαριασμός 49.720. Όλα αυτά τα ποσά πώς προήλθαν? Από λάθος πληκτρολόγηση. Δεν έγινε αφαίρεση σε κυβικά. Καταλαβαίνετε, νομίζω όλοι σας, από τα νούμερα που σας είπα, ο κατάλογος είναι εδώ, μπορεί όποιος θέλει να το επάρει, δεν είναι κρυφό κάτι, απλώς δεν μπορούμε να πούμε τα ονόματα. Καταλαβαίνετε, νομίζω, τι έχει γίνει. Και δεν έχει γίνει να πείτε το όνομα. Δεν συνεδρίασε η Επιτροπή και ξαφνικά χαρίζει λεφτά, να το πω έτσι. Και οι αποφάσεις είναι δηλαδή οι αποφάσεις για όλους είναι ομόφωνες.